Να μας επιτρέψετε να δείξουμε ένα βίντεο που γυρίσαμε χθες, χθες και προχθές. Είναι ο Μάριος Κωνσταντινίδης, ο οποίος πήγε μαζί με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Πάνο Καμένο. Ο Καμένος έκανε για τα Χριστούγεννα μια βόλτα. Σίκινο και λοιπά. Σίκινο πήγε, παιδιά, Φολέγανδρο, Θηρασιά, Σίκινο, Ανάφη και λοιπά, στα ακριτικά νησάκια που έχουν παντάρους, που έχουν αυτό. Λοιπόν, και έκανε μια βόλτα και μπορέσαμε εμείς, βάλαμε ένα συνεργείο, ο Μάριος Κωνσταντινίδης, και τον ακολουθήσαμε, ρε παιδί μου. Τώρα αυτό δεν είναι δοξαστικό για τον Καμένο. Είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος πάει Χριστούγεννα με τους φαντάρους και τους ανθρώπους στα νησιά. Ναι, εκεί οι άνθρωποι. Ναι, ρε παιδί μου, είναι καλό, είναι χριστουγεννιάτικο. Λοιπόν, για να το δούμε και μετά γυρίζουμε για τα χειρότερα. Τις επόμενες 30 ώρες μαζί με τον Υπουργό Άμυνας Πάνο Καμένο θα επισκεφτούμε 5 ακριτικά νησιά. Αυτή την εμπειρία θα τη μοιραστούμε μαζί σας. Στην περιοδία του σε Φολέγανδρο, Σίκινο, Θηρασιά, Ανάφη και Δονούσα, ο κύριος Καμένος μοίρασε δώρα στους μαθητές εν ώψη των εορτών και παρέδωσε ηλεκτρονικούς υπολογιστές στα σχολεία. Χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα. Και αφού σκίζετε και παίρνετε όλοι μπράβο, νομίζω ότι κάποιοι από εσάς θα δείτε και στο στρατό και σε ανώτερες δυνάμεις. Υπάρχουν αρκετές δυσκολίες σε μεγαλύτερες ηλικίες. Με το δημοτικό μπορούμε να τα καλύψουμε λιγάκι, αλλά όσον αφορά το γυμνάσιο και το λύκειο, τα προβλήματα είναι αρκετά. Χρειάζονται κάποια βασικά πράγματα του σχολείου. Χρειάζονται κάποια βασικά, αλλά το πιο βασικό για μας αυτή τη στιγμή είναι να είναι ένας μόνιμος καθηγητής αγγλικών πάνω στο νησί. Να μπορούν τα παιδιά να διδαχτούν. Μιλήσατε με αρκετούς μαθητές. Σας ζήτησε κανένα παιδί δώρο τρενάκι? Εδώ βαποράκια θέλουν. Τα τρενάκια του Αιγαίου είναι τα πλοία. Και όπως είδατε, το κοινό αίτημα όλων των νησιών είναι περισσότερα πλοία. Περισσότερη ανάγκη επικοινωνίας. Περισσότερη ανάγκη αισθήματος ασφάλειας. Ο Υπουργός Άμυνας ενημερώθηκε από τους δημάρχους και τους κατοίκους των μικρών νησιών για τα προβλήματά τους και τους διαβεβαίωσε ότι οι ειδικές δυνάμεις θα αναλάβουν έργα μέσω της διακλαδικής διοίκησης κατασκευής έργων ειδικού σκοπού. Την πρώην ΜΟΜΑ δηλαδή. Το πρώτο που συζητήσαμε είναι το θέμα της ενδοκυκλαδικής συγκοινωνίας. Διότι το νησί είναι πολύ όμορφο, αλλά δεν έχει πρόσβαση. Και για να έχουμε μια ανάπτυξη, πρέπει να έχουμε και πρόσβαση. Μήπως μπορούσε να μας βοηθήσει με την επανίδρυση της ΜΟΜΑΣ, όπως ισχυρίστηκε, να μπορούμε να έχουμε κάποιους δρόμους πυρασφάλειας και γιατί όχι, κάποιος από αυτούς να καταλήξει σε μια παραλία. Στερείται το νησί από παραλίες. Αν ο καιρός επηρεάζει και τα δύο λιμανάκια που έχουμε εδώ στη Θηρασιά. Γιατί από προβλήτες είναι μπετόνι στη θάλασσα, είναι, δεν έχει τίποτα. Αν δεν σε εξυπηρετούν αυτά τα δύο λιμανάκια, αναγκαστικά θα πας στο ηφαίστειο. Αν είναι πολύ παλιό καιρός και πρέπει να μείνεις το βράδυ. Το βασικό που θα θέλαμε και θα μπορούσε να βοηθήσει είναι το αεροδρόμιο. Το καλοκαίρι το νησί λειτουργεί σαν ένα νησί του 2000. Είναι ένας προορισμός θελκτικός για πάρα πολύ κόσμο. Το χειμώνα όμως πάμε πίσω στο 80, στο 90. Δεν υπάρχουν βασικές υποδομές. Θεωρώ ότι ο στρατός είναι για να είναι αποτελεσματικός και να είναι ικανός να εκτελεί αυτό που πρέπει να εκτελεί. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να τονίσω ότι εντάσσεται μέσα στο ευρύ πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του στρατού, η οποία είναι ευρύτατη και περιλαμβάνει πολλούς τομείς, όπως είναι οι αεροδιακομιδές, είναι οι εγκαθαρίσεις υπόπτων χώρων με τα τανκς, ακόμα και η παροχή συσιτίου. Πέρα από τα σχολεία, ο Υπουργός επισκέφτηκε και τα ιατρεία των νησιών της άγονης γραμμής για να μιλήσει με τους αγροτικούς γιατρούς. Έχουμε δει κάποιες ειδικότητες γιατρών που δεν υπάρχουν, δηλαδή γυναικολόγια, κάνουν τεστ-παπ, παιδιάτρια κτλ. Ή κάποιες ειδικές εξετάσεις. Να στείλουμε ένα κλιμάκι των στρατιωτικών γιατρών, θα είναι στις γνωρίες μαζί σας, ναι. Και να περάσουν κάτι και κάποιες... Τα βασικά γενική αίματος, βιοχημικά... Έχετε εξεταστεί εδώ πέρα, αέρια? Όχι. Σε όλα τα αγροτικά γιατρία είναι δύσκολα. Υπάρχουν νησιά που δεν έχουν γιατρούς, έτσι μετακινούμαστε ανά μήνα. Όταν είμαστε δύο γιατροί σε ένα νησί, φεύγει ο ένας πάντα. Το κύριο θέμα και προτεραιότητα για μας είναι θέμα υγεία. Νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινάνε σε όλα, θα έλεγα, τα κριτικά νησιά που δεν έχουν νοσοκομεία. Εδώ στη Σημαδούρα κλείνει. Την αγάπη του για τη θάλασσα μοιράστηκε μαζί μας ο κύριος Καμένος στο λιμανάκι της Ανάφης. Η παρουσία και η οικονομική ζωή στα νησιά, κυρίως στα μικρονήσια, είναι η εγγύηση
της εθνικής κυριαρχίας. Ένα νησί το οποίο είναι ακατοίκητο. Μια βραχονησίδα που δεν έχει οικονομική παραγωγή, δεν έχει οικονομική ζωή, δεν έχει κεφαλοκρηπίδα. Από εδώ, από την Παναγία Καλαμιώτισσα της Ανάβης, αναχωρούμε για τον τελευταίο μας σταθμό, τη Δονούσα. Την ώρα της απογείωσης, μερικοί κάτοικοι σήκωσαν την ελληνική σημαία, περιμένοντας να χαιρετήσουν τον υπουργό, σαν να έφευγε κάποιος δικός τους άνθρωπος. Το Σινούκ δεν είναι μόνο για να πηγαίνετε στο Υπουργείο. Όλα τα ελικόπτερα των ενόπλων δυνάμεων τα χρησιμοποιώ και θα τα χρησιμοποιώ και εγώ και η στρατιωτική ηγεσία, προκειμένου να μπορέσουμε να είμαστε κοντά σε ενόπλες δυνάμεις σε όλη την Ελλάδα. Ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε κανένα μέσο, ούτε βεβαίως θα χρησιμοποιηθεί, για να πηγαίνουμε βόλτες. Από την αντιπολίτευση σας κατηγορούν για την αγορά των 10 μεταχειρισμένων Σινούκ και μάλιστα λένε ότι με ένα τέτοιο θα φύγετε, σαν κυβέρνηση. Τα 10 Σινούκ τα οποία λένε τα έχουν υπογράψει ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς. Πρόκειται για παλιά απόφαση να αποδεχτούμε δωρεά του Αμερικανικού στρατού. Τα 10 Σινούκ γίνονται 15 με τα ίδια χρήματα για το follow-on support. Τα Σινούκ αποτελούν πράγματι ένα πολύτιμο υλικό, όπως είδατε, για τις ένοπλες δυνάμεις. Και γι' αυτό επικύρωσα την απόφαση που σήμερα η αντιπολίτευση αντιπολιτεύεται ενώ η κυβέρνηση υπέγραψε. Ακούστε να δείτε. Εάν κάποιοι θα φύγουν με ελικόπτερα, είναι εκείνοι οι οποίοι ταρπάζαν από τα ελικόπτερα. Για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι σημαίνει, εννοώ. Για τα NH90, από τα 12 ελικόπτερα που μέχρι τώρα έχουμε παραλάβει, πετάνε μόνο τα 2. Έχουν προπληρωθεί το 70% σε προκαταβολή. Εγώ με αυτόν που απορώ είναι τον κύριο Θοδωράκη, ο οποίος έχει γίνει μόνιμος συνήγορος υπεράσπισης του Γιάννου Παπαντονίου. Σιγά σιγά ανοίγουν λογαριασμοί και βλέπουμε ποιοι θα αρπάξανε. Αυτό πρέπει να το καταλάβουν. Η μάσα τελείωσε εδώ.